Κύριοι, θέλω να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να ξεκινήσουμε, να υποδεχθούμε έτσι αργά τον κύριο Γιάννη Δαβερόνη, τον πρόεδρο εστιατόρων Αττικής και συναφών επιχειρήσεων. Κύριε Δαβερόνη, καλησπέρα. Κλείσατε ούτως ή άλλως στις 12 το εστιατόριο. Καλησπέρα σας. Πείτε μου, τι έχει συμβεί όμως. Ασφάλως και κλείσαμε. Πείτε μου, τι έχει συμβεί, γιατί κάτι έχετε εκεί που σας βασανίζει. Τι έγινε τώρα? Κοιτάξτε, στην ουσία δεν έχει γίνει και κάτι όσον αφορά την εστίαση και το πώς θα στηριχθεί αυτός ο κλάδος. Βλέπετε ότι εμείς όσα μέτρα περισσότερα παίρνει η κυβέρνηση στο να μας κλείνει στις 12 η ώρα, στο να μας επιβάλλει πρόστιμα για κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία δεν ισχύουν και γενικότερα να μας έχει στοχοποιήσει όλη αυτή την περίοδο από το Μάρτιο μέχρι και σήμερα, ούτε τα κρούσματα βλέπω ότι πέφτουν, αν το πάμε γενικότερα δηλαδή, ούτε και γίνεται κάτι σε αυτή την, με αυτή την κατάσταση την οποία έχει δημιουργηθεί. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς αυτή τη στιγμή, μέσα σε όλο το γενικό, μέσα σε όλη την γενική καταστροφή η οποία υπάρχει αυτή στην εστίαση, είναι και οι πληρωμές και ό,τι χρειάζεται να δώσουμε στο κράτος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τις επιχειρήσεις μας ανοιχτές. Mm-hmm. Διαχρονικά υπήρχε μια χρέωση, δεν ξέρω αν γι' αυτό αναφέρεστε, και γι' αυτό είχαμε συζητήσει και σήμερα κάποια στιγμή. Αναφέρεστε στη χρέωση που μας κάνει τώρα στις πληρωμές του ΙΚΑ. Τα 20 ευρώ ανεργαζόμενο. Που θα πρέπει, καλούμαστε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια περίοδο την οποία δεν νομίζω ότι λειτουργήσαν οι κατασκηνώσεις πουθενά, να πληρώσουμε 20 ευρώ ένα εργαζόμενο. Δηλαδή, αν έχω εγώ τώρα 10 υπαλλήλους, θα πρέπει να δώσω 200 ευρώ. Υπέρ κατασκηνώσεων είναι αυτό. Υπέρ των κατασκηνώσεων. Είναι ένα χαράτσι το οποίο είναι αδιανόητο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και έχουμε στείλει μια επιστολή εδώ και ένα μήνα. Δεν σας κρύβω. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας το επιβάλλουν φέτος. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν για αρκετά χρόνια. Αλλά θεωρώ σοβαρό, εάν θέλουμε να σώσουμε λίγο αυτό το κλάδο, ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή την οποία περνάμε, τέτοια χαράτσια θα έπρεπε να μην υπάρχουν. Και όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, και όταν θα μπούμε σε μια κανονικότητα, και όταν οι επιχειρήσεις είναι βιώσιμες και μπορούν να κρατηθούν, να μπορούμε να σκεφτούμε, αν χρειάζεται, τέτοιου είδους πληρωμές, οι οποίες στην ουσία εντάξει, να κρατήσουμε τις κατασκηνώσεις, δεν ξέρω υπέρ των κατασκηνώσεων, αλλά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο θα πρέπει να το πληρώνουμε εμείς. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, τώρα που έχουμε όλα αυτά τα μέτρα που κλείνεται ούτως ή άλλως στις 12, που οι αποστάσεις είναι συγκεκριμένες, επισκέπτεται κόσμο στο μαγαζί σας? Κοιτάξτε, εγώ διατηρώ ένα κατάστημα στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Τα Σαββατοκύριακα έχει μια σχετική κίνηση, έχουμε κόσμο. Οι καθημερινές δεν έχει κόσμο. Γενικότερα όλο το παραλιακό μέτωπο δεν δούλεψε τις καθημερινές, με κάποιες εξαιρέσεις. Θα πρέπει όμως να σταθούμε στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει πάθει την απόλυτη καταστροφή. Και βλέπετε τώρα ότι αυτή η κατάσταση δυστυχώς το χειμώνα θα είναι ακόμα χειρότερη. Ένα 80% είναι η μείωση στο κέντρο της Αθήνας και ένα 30% περίπου στο παραλιακό μέτωπο, από Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, στον Άλυμο, στη Ραφίνα, στη Νέα Μάκρη, όλα αυτά τα καταστήματα τα οποία δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον κλάδο της εστίασης. Αυτές είναι οι μειώσεις. Και μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης, που είχαμε την ελπίδα ότι κάτι θα μπορούσε να υπάρχει ως στήριξη στον κλάδο, δεν ανακοινώθηκε κάτι. Άρα εδώ είμαστε σε μια λεπτή γραμμή και προσπαθούμε να δούμε αν θα μπορούμε να πάμε ευθεία ή θα πέσουμε από την κάτω μεριά και θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις μας. Να κρατήσουμε αυτό που μας λέτε και να υποδεχθούμε στην παρέα μας και τον τηλέμαχο Νικολετάτο, που είναι επίσης επιχειρηματίας της εστίασης. Είναι πιο κοντά από το παραλιακό μέτωπο, αν δεν κάνω λάθος, στην Κεσαριανή είναι η επιχείρησή σας, κύριε Νικολετάτο, σωστά? Καλησπέρα σας, σωστά, στην πλατεία της Κεσαριανής. Πώς πάνε εκεί τα πράγματα? Άσχημα. Καθημερινές είναι άδειες καρέκλες, σαν νεκροταφείο, δηλαδή δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Και τα Σαββατοκύριακα είναι υποτονικά. Ο κόσμος έχει μια ανάγκη, μια λαχτάρα να βγει έξω. Αυτό βέβαια δεν μεταφράζεται στα ταμεία. Ερώτηση και για τους δύο κυρίους και παρακαλώ και τους συναδέλφους να παρέμβουν. Μας είπε πριν για το έξτρα 20άρικο, για τις κατασκηνώσεις και ο κύριος Δαβερόνης, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, κύριοι, είχατε χι προσωπικό
προ-πανδημίας. Τώρα, πώς συνεχίζουμε, πόσος κόσμος συνεχίζεται με το ίδιο προσωπικό, προσπαθείτε να συνεχίσετε με το ίδιο, έχετε αναγκαστεί να κάνετε μειώσεις και τι ακούτε και από τους συναδέλφους επιχειρηματίες. Κύριε Ταβερόνη, ο λόγος εσάς. Ασφαλώς να σας πω. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, ό,τι ανακοινώσει και βγάλει και όσον αφορά τον κλάδο της εστίασης, προσπαθούσε να συνδυάσει την επιστρεπτέα προκαταβολή με την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ναι. Άρα, οι 90.000 επιχειρήσεις και οι 300.000 εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν στον κλάδο, μέσα σε άκρες, αν δεν κλείσει εντελώς η επιχείρηση, μέσα σε άκρες θα πρέπει να κρατηθούν. Διότι εγώ, αν θα έχω λάβει ως επιχείρηση την επιστρεπτέα προκαταβολή, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να κρατήσω και το προσωπικό. Δεν μπορώ να το διώξω. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έδειξε, αυτή η όλη κατάσταση δεν έδειξε το ότι το προσωπικό το οποίο υπήρχε σε επιχειρήσεις στην ουσία δεν χρειαζότανε. Νομίζω ότι μετά τον Οκτώβριο, θα έχει τελειώσει δηλαδή ο δεύτερος κύκλος της επιστρεπτέας, μετά τον Οκτώβριο που θα μπορεί να απελευθερωθεί λιγάκι η όλη αυτή η κατάσταση, οι απολύσεις θα είναι μαζικές στον κλάδο της εστίασης, γιατί όπως σας είπε και ο συνάλλης προηγουμένως, δεν έχει δουλειά, δεν είναι ο κόσμος, δεν κοιτάζει τώρα να πάει στα εστιατόρια να κάτσει να φάει. Δεν είμαστε σε μια κανονικότητα, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Κύριε Νικολετάτο. Όλοι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Κύριε Νικολετάτο. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Δαβερόνη. Επιπροσθέτως θα πω ότι ο συνδυασμός αυτός της επιστρεπτέας προκαταβολής με το εργατικό δυναμικό δείχνει ότι ήταν μια προχειροδουλειά. Δηλαδή θεωρήθηκαν οι εργαζόμενοι σαν να δουλεύουν σε εργοστάσια. Δεν πάρθηκαν υπόψη καθόλου οι διαφορετικές ειδικότητες, τα διαφορετικά πόστα. Η εστίαση είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει να κάνει με την εποχικότητα, έχει διαφορετικές ώρες εργασίας. Δεν είμαστε υπάλληλοι που είμαστε πίσω από γραφεία. Αυτό δείχνει μια προχειρότητα και μια απειρία από όποιους το υλοποίησαν αυτό το πρόγραμμα. Και επιπροσθέτως δεν μας ρώτησαν. Είχαμε έτοιμες λύσεις. Είμαστε δεκάδες χρόνια πίσω από τα μαγαζιά μας, δεν μας ακούσαν. Εννοεί για όλους τους κλάδους και ναι. όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Ναι. Άρα η κατάσταση, λέτε και οι δύο, όχι ότι δεν το γνωρίζαμε, αλλά θέλαμε να το ακούσουμε και από εσάς που είστε κάθε μέρα στα μαγαζιά σας, ξέρατε πώς ήταν πριν, πώς είναι τώρα, είναι κακή. Θεωρείτε, τώρα που έρχεται ο χειμώνας, η δουλειά λιγοστεύει και για τους δυο σας? Θέλετε να απαντήσω εγώ? Ναι, υπάρχει μια εποχικότητα, όπως είπε και ο συνάδελφος. Ναι, θα είναι μειωμένη η δουλειά. Φυσικά δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα λειτουργήσουν οι εσωτερικοί χώροι. Εμείς θέλω να καταλάβετε όλοι ότι μάλιστα, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να διαμαρτυρόμαστε συνέχεια. Ούτε είχαμε αυτή τη διάθεση. Απλά, έχοντας λειτουργήσει μέσα στο επιχειρήν, προσπαθούμε να κρατήσουμε τον κλάδο σε μια βιώσιμη κατάσταση. Να μπορεί δηλαδή να υπάρχει μια κανονικότητα. Από τη στιγμή που υπάρχει όλο αυτό, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει δουλειά. Γι' αυτό έχουμε βγει τώρα αρκετό καιρό, από το Μάρτιο και μετά που έγινε όλο αυτό, και βρισκόμαστε σε μια σειρά προτάσεων προς την κυβέρνηση, που δυστυχώς δεν μας έχει ακούσει. Κύριε, διότι εμείς είμαστε μέσα στα πράγματα. Δεν ζητάμε πράγματα τα οποία είναι εκτός λογικής. Γιατί προσπαθούμε μέσα από όλη αυτή την κατάσταση να κρατήσουμε και τις θέσεις εργασίας, αλλά σε κάθε περίπτωση να κρατήσουμε και βιώσιμες επιχειρήσεις μας. Ναι, σας άκουσα, είπατε κάτι και μου έκανε εντύπωση ότι δεν γνωρίζετε ακόμα το καθεστώς λειτουργίας στους κλειστούς χώρους. Αυτό δεν είπατε, καλά δεν το κατάλαβα? Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή τι ακριβώς μου λέτε? Γιατί σήμερα, για παράδειγμα, είναι Τρίτη. Αν αύριο Τετάρτη βρέξει καρεκλοπόδαρα και η θερμοκρασία πέσει 5-6 βαθμούς, που είναι πολύ πιθανό, εσείς δεν γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε τον κόσμο όταν τον βάλετε μέσα στην κλειστή αίθουσα? Ακούστε να δείτε. Είχαν γίνει κάποιες. Καταρχάς, ο κ. Καρδαλιάς καθημερινά αλλάζει νόμους, καταστάσεις, χωρίς να το αντιληφθεί κανένας. Κλείνει τη μία μέρα ένα μαγαζί, την άλλη μέρα δεν πρέπει να κλείνει. Τη μία ανοίγουμε στις 5, την άλλη στις 7 το πρωί. Όχι. Εγώ σας ρωτάω αν αύριο χρειαστεί να βάλετε τον κόσμο από τα τραπέζια έξω μέσα. Ξέρετε τι κανόνες υπάρχουν? Θα σας πω ξεκάθαρα. Λειτουργούμε με το καθεστώς του Μαΐου. Δεν ξέρω αν θυμάστε, το Μάιο, όταν το ξεκινήσαμε, αρχές Ιουνίου, υπήρχε μια αποστασιοποίηση
τραπεζοκαθισμάτων στους εσωτερικούς χώρους. Με αυτή τη λογική πάμε. Αλλά να γνωρίζετε τα συγκεκριμένα. Κύριε, πρέπει να κλείσω. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, άρα δεν έχουμε αίσθηση πώς μπορούμε να δουλέψουμε στους εσωτερικούς χώρους. Δεν έχει έρθει κανείς σε επαφή μαζί σας. Δημήτρη μου, πρέπει να κλείσω. Θέλω μία φράση και από τον κύριο Νικολετάτο. Κύριε Νικολετάτο, κύριε Δαβερόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Πρέπει να καλυπτήσω, κύριε Νικολετάτο, μία φράση και από εσάς για να κλείσω. Πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα να απαντήσω. Γνωρίζουμε τις αποστάσεις, γνωρίζουμε τι ακριβώς λένε οι καινούργιοι εγκύκλοι για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι είναι, πώς θα το πω, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δουλεύουμε στη μισή μας χωρητικότητα, με μεγάλες αποστάσεις. Δεν ξέρω πώς θα βγουν τα έξοδά μας το χειμώνα, αν θέλετε απάντηση γι' αυτό. Τώρα, στην αρχή είπατε για τα 20 ευρώ για τις κατασκηνώσεις, σωστά? Ναι. Νομίζω δεν το συζητήσαμε αυτό καθόλου. Ναι. Βγήκε μέσα στον Αύγουστο να πληρώσουμε 20 ευρώ ένα εργαζόμενο. Και μάλιστα όχι 20 ευρώ ένα εργαζόμενο, 20 ευρώ ανακαταγραφή στο πίνακα προσωπικού. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια κυκλική ανεργία ή μπορεί να υπάρχει μια ταυτόχρονη μερική απασχόληση. Ένας εργαζόμενος να πει εβδομάδα παραβδομάδα με σύμβαση μιας ημέρας. Εγώ κάθε φορά θα πληρώνω 20 ευρώ. Έχω συνάδελφο τον κύριο Περικλή, όπου το ΙΚΑ του Αυγούστου του ήταν 17.800 ευρώ και περίπου τα 3.000 ευρώ θα πάνε στις κατασκηνώσεις και στις κούνιες των παιδιών, το οποίο είναι παράλογο για μια επιχείρηση μέσα στην κρίση, μέσα στον COVID, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχω μηνύματα από συναδέλφους από τη Μυτιλήνη, για παράδειγμα, οι οποίοι είναι εξαγριωμένοι γιατί πληρώνουν κατασκηνώσεις εδώ και 5 χρόνια και στις κατασκηνώσεις μένουν μετανάστες. Και έχουν καθεδίκαση να το ρωτάνε αυτό που ρωτάνε. Μάλιστα. Και έχουν καθοδίκαση να σας... εργαζομένους επί 20 ευρώ. Πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά, πόσες κατασκηνήσεις έχουμε, ποια είναι η αποδοτικότητα του προγράμματος. Θα μας απαντήσει κάποιος. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι πληρώνουμε. Μάλιστα, αγανακτισμένοι και οι εστιατόρες. Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη κόντρα 24 έφτασε στο τέλος. Τι λειτουργήσαν τις κατασκηνώσεις μες στο COVID. Κύριε Νικολετά. Κύριε Νικολετάτο, να σας ευχαριστήσουμε. Εντάξει, πάντως δεν έχει σημασία ποιοι μένουν μέσα στις κατασκηνώσεις. Αν είναι παιδιά μεταναστών ή παιδιά Ελλήνων, έτσι καμία σημασία δεν έχει. Αλήθεια είναι αυτό.